Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό μέσα από τον ένα και μοναδικό δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Εκπομπή Μη Μου Πεις και σήμερα κοντά σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Κυριακή σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό, αλλά βεβαίως και μέσα από το YouTube τα καλύτερα της εκπομπής καθημερινά μετά το τέλος της ημέρας, πατώντας ή το όνομα της εκπομπής ή το όνομα του καλεσμένου ή εν πάση περιπτώσει το θέμα το οποίο έχουμε και επεξεργαζόμαστε. Κάθε φορά, βρίσκεται αυτό που εσείς θέλετε. Facebook, Αλέξανδρος Πετρίδης, σε, γιατί πλέον οι φίλοι από το Facebook είναι πάρα πολλοί και μάλιστα πρέπει να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τα χιλιάδες μηνύματα που λαμβάνω καθημερινά. Όπως έχουμε δείξει έτσι τον τελευταίο καιρό, η εκπομπή πραγματικά έχει τόσα πολλά θέματα ετοιμάσει για εσάς που καθημερινά λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα ότι θέλετε και άλλα θέματα, και άλλα θέματα, και άλλα θέματα. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να σας δώσουμε το καλύτερό μας εαυτό. Θα δώσουμε για άλλη μία σεζόν το δικό μας στίγμα, πάντοτε με τη δική σας προτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά μου λέτε, Αλέξανδρε, θέλουμε το mail εκείνο το οποίο είχες παρουσιάσει πριν από 2 εβδομάδες. Αλέξανδρε, θέλουμε να μας δείξεις την πρόταση που είχες κάνει από την Καβάλα. Αλέξανδρε, θέλουμε να φέρεις ξανά καλεσμένο τον ηθοποιό τον Τάδε. Αλέξανδρε, θέλουμε να πας ξανά στον Αλέκο Ζαζόπουλο. Και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάτε να στέλνετε τις δικές σας προτάσεις, γιατί αυτή η εκπομπή έχουμε πει και θα ξαναπούμε ότι δεν έχει γίνει από εμάς για εμάς, έχει γίνει από εμάς για εσάς. Οπότε είναι φυσικό και επόμενο να κοιτάμε και να δίνουμε μεγάλη σημασία στο τι εσείς μας ζητάτε και μέσα σε αυτά που μας ζητάτε να είναι και οι δικές μας επιλογές, έτσι ώστε να κάνουμε όλοι καθημερινά, μια ολόκληρη ώρα, την καλύτερη παρέα σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Σήμερα ξεκίνησα έτσι πολύ δυναμικά και πολύ ανανεωμένα και μπήκα έτσι κατευθείαν στο ψητό, τρέχοντας, γιατί έχω να προλάβω όλα αυτά τα οποία έχω να παρουσιάσω. Σήμερα έχουμε και πάλι ένα θέμα που έχει να κάνει με το θέατρο. Έχουμε να φιλοξενήσουμε μια πολύ καλή ηθοποιό, την οποία έχουμε φιλοξενήσει και στο παρελθόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, η οποία έχει να πει πάρα πολλά, όχι μόνο για τη δική της παράσταση, στην οποία και συμμετέχει εννοείται και για άλλη μια φορά η δημιουργία της είναι μοναδική. Έχει να μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα που απασχολούν πάρα πολλούς ηθοποιούς, παλαιότερους αλλά και νέους, όσον αφορά το πώς πάει το θέατρο σήμερα, τι γίνεται με τα θέατρα σήμερα και όλα αυτά, αλλά και βεβαίως είμαστε άνθρωποι που, όπως έχετε δει και από τα πάρα πολλά γυρίσματα και από αυτήν την εβδομάδα, αγαπάμε πολύ το θέατρο, στηρίζουμε πολύ το θέατρο και θα κάνουμε τα πάντα, γιατί το θέατρο είναι, αν το θέλεις, η βάση μας. Το θέατρο είναι ο πολιτισμός μας και οι καλοί ηθοποιοί νομίζω ότι, όχι ότι λείπουν, αλλά ότι πολλές φορές ψάχνουν να βρουν μια καλή παράσταση και τελικά δεν υπάρχουν καλές παραστάσεις ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν τόσες που να απορροφηθούν όλοι αυτοί οι καλοί ηθοποιοί. Ή πολλές φορές βλέπουμε θέατρα τα οποία δεν έχουν και τόσο καλή παράσταση, αλλά επειδή έχουν κάτι το εμπορικό μέσα, να πουλάνε περισσότερο από θέατρα κουλτούρας, από θέατρα που ανεβάζουν έργα κλασικού ρεπερτορίου, όπως λέμε εμείς οι ηθοποιοί στη γλώσσα μας, αλλά και έργα που έχουν να δώσουν και το δικό τους μήνυμα. Όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα είναι τα θέματα συζήτησής μας και για σήμερα με την αγαπημένη καλεσμένη. Πριν όμως την παρουσιάσω, πριν την αποκαλύψω και πριν ξεκινήσουμε μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή Μου Πεις, τι θα λέγατε να πάμε όλοι? Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο βίντεο για την καλεσμένη μας με πολλές δουλειές, τη στιγμιότυπα κτλ. Τι θα λέγατε να πάμε όλοι μαζί και να δούμε τελικά το άλλο αλλά και μοναδικό πρόσωπο από τη σημερινή μας καλεσμένη? Ίσως μια μέρα κανένας τόμος και κανένα πνεύμα δεν θα υψώνεται ανάμεσά μας. Μου φαίνεται πως ονειρεύουμε. Και η γυναίκα δεν θα περισπάται πια, μα ούτε και θα οξύνεται,
καθώς ούτε η μοίρα, ούτε η μαμή, ούτε η πλατεία και η οξία και η βαρία και η περισπομένη. Όλα θα είναι άτονα και όσο πιο άτονα, τόσο πιο σωστά, πιο ελευθερωμένα. Δεν θα ξανακούσουν άλλους τύπους να σε φωνούν. Παρά μόνο κωδικούς αριθμούς τραπέζης και τηλεφώνων που δεν θα απαντάει κανείς, γιατί κανείς δεν θα έχει να πει τίποτα. Οι άνθρωποι θα μιλούν με αριθμούς και άλλους αριθμούς και άλλους αριθμούς και άλλους κωδικούς που θα παραπέμπουν σε άλλες τράπεζες, λευκές και στυλιγωμένες, όπου μέσα το ίδιο στυλιγμοί και λευκασμένοι υπάλληλοι θα πουλούν χρεόγραφα στους ανθρώπους. Τι θα έλεγες να παίζαμε τη Βολή και τον Αντρέ? Είναι σαν να μ' έλεγες να παίζαμε Μπρίτς Αντρέ. Από άπα. Μα έτσι θα είχαμε δύο ή τρεις μω. Δεν παίζετε? Έλα, μάγκη μου, ας δοκιμάσουμε. Τίποτα το αδύνατο. Είναι δικιά σου φράση. Ναι, αλλά και ουδέν κρυπτό λοιπόν τον ήλιον. Έλα, μάγκη μου, και αν το θέλεις κρυπτό, το παίζουμε κρυπτό. Θα βάλουμε και δυο μαντήλια. Ξέρεις. Έχει κανόνες. Αλλά θα τηρήσω μεν όλους τους κανόνες που παίρνει ο Αλέος. Δεν θα έχει χάρη. Έλα, έλα. Πάμε. Πάμε γρήγορα. Δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά θα μεταμφιεστώ μεν πρώτον πρώτης παιδείας. Ως διοντόμινα μη βλέποντας ο ίσης τον άλλο. Qui fait prendre la balle, montre-moi la lumière. Εννέα! Αν δεν την αγαπούσα, δεν θα θυμόμουν. Οκτώ. Τι θυμάσαι από την Ευρυδίκη? Τη μοναδική φορά που μου μίλησε. Επτά. Μια μέρα τη ρώτησα αν είχε κάτι να τη φυλάξει στην κυβωτό μου. Και αυτή μου είπε. Έξι. Άραβας. Ελληνικής καταγωγής. Κόρτης. Στο χωριό μου πάει τις καθαρές. Τις λέγανε sorry, πουτάνες. Εγώ πάλι αν δεν πληθώ τρεις φορές την ημέρα και δεν κάνω τουλάχιστον ένα ντουστό απρεμητή, αισθάνομαι σαφόν. Τι ερωτήσεις θέλετε να σας υποβάλω, κύριε καθηγητά? Έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας. Ενώ εγώ θα σας βάφω, εσείς ανοίξτε μου χωρίς κανένα ινχυμπισμό όλες τις γασί του τσερβέλου σας. Θα μ' αφήσετε να τις βάψω μια μέρα κι αυτές. Και ήσαν όλοι τους αυτοί Έλληνες. Βεβαίως, όπως και ο Εγκέλαδος ήταν Έλληνθεος. Και τι νομίζετε ότι είναι η Black Hole, ο Άτερος? Και ποιος νομίζετε ότι είναι πρώτος τη μαύρη τρύπα? Έλληνες υποθέτω, αλλά για να επανέλθουμε στη μήτρα μας, γιατί δυστυχώς ο χρόνος δεν μας παίρνει για μεγαλύτερα ανοίγματα. Όταν κάπου είπατε ότι ένας Έλληνας είχε προβλέψει πρώτος τη μεθόδευση διευκολύνσεως της συλλήψεως, εννοούσατε και του κόσμου ολοκλήρου, μέχρι τη συντέλειά του, και πείτε μου, όλα τα αστέρια είναι αστρικά. Ξανασκέφτηκε για λίγο. Κι αν το άνοιγε επιμένω στο δίκτυο και το κυνηγούσε με κανένα τσακούρι. Εκείνη τη στιγμή όμως, με ένα εντυπωσιακό κρεσέντο, όπου ούρλιαζαν όλοι μαζί, τραγουδιστές και χορευτές, ο δίσκος τέλειωσε. Έστησε τα αυτή του στη σιγαλιά της νύχτας. Από μέσα ακουγόταν μόνο το χρίτς χράτς του δίσκου που γύριζε ακόμα. Χτύπησε την πόρτα, ξανά και ξανά. Μόνο χρυς φράτς.